Καλησπέρα μέρα και χρόνια πολλά. Σεβασμιότατε, κυρία Αντιπεριφερειάρχης, κύριοι βουλευτές, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας, εκπρόσωποι των φορέων, κύριε Πρόεδρε του Υγειοπολιτικού Συνόλου, και καλή δύναμη, κύριε Μανιατάκη. Πρώτα απ' όλα θα είμαι σύντομος, το καταλαβαίνετε, γιατί είμαστε όλοι όρθιοι. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο, την κυρία την Περιφερειάρχη, τον κύριο Πούπουζα, τον Διευθύντη της Αστυνομικής Διεύθυνσης εδώ, Μεσσηνίας, τον Διοικητή του 9ου Συντάγματος, τον Διοικητή της Αεροπορίας, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού, για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε σε όλα τα επίπεδα, από το προνοιακό τομέα μέχρι τον τομέα της πολιτικής προστασίας. Θα έπαιρνε ώρα να εξηγήσω σε τι έχει ωφεληθεί η πόλη από τη συνεργασία και την κοινή δράση με τους εκπροσώπους όλων αυτών των φορέων. Το δεύτερο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από την πορεία της πόλης το 2017. Και αυτό οφείλεται εν πολλής στην πολύ καλή συνεργασία που είχαμε σε θεσμικό επίπεδο με όλους τους φορείς. Με την κυβέρνηση είχαμε καλή συνεργασία και αποδοτική, ως έχουμε θεσμική υποχρέωση, ανεξάρτητα από τις ιδεολογικές θέσεις του καθενός. 10 εκατομμύρια ευρώ είχαμε μόνο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, σε μια χώρα πτωχευμένη ουσιαστικά, από τα οποία τα 8 κατευθύνθηκαν σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που έχει ανάγκη η πόλη, κάποια από τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη στο πρόσωπο της κυρίας Αντιπεριφερειάρχη για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ των άλλων η πόλη να ενταχθεί στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα 10 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Τα έργα ξεκινούν μέσα στο 2018 και του χρόνου τέτοιον καιρό η πόλη μας θα έχει κυριολεκτικά αλλάξει. Θα είναι πιο όμορφη και πιο λειτουργική. Τέλος, θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος, όπως όλοι σας, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον περίγυρό μας, το πρόβλημα το οποίο έχει υπάρξει με τα Σκόπια, πρόβλημα το οποίο είναι από τις αρχές του 20ου αιώνα και εντάθηκε επί τίτο, τα γνωρίζετε αυτά οι ασχολούμενοι με την ιστορία και οι παλιότεροι. Η άποψή μου είναι, σας το λέγω ευθέως, ότι αν δεν θέλουμε να κυριαρχήσει το όνομα Μασεντόνια, πρέπει να συνεννοηθούμε πρώτα εμείς και στη συνέχεια με τους γείτονες. Το δεύτερο είναι η συνεχώς εντυνόμενη κρίση με την Τουρκία, η οποία συνδέεται με το Κουρδικό, με το Συριακό και με τις ευρύτερες ανακατατάξεις στην Ανατολή. Για να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά χρειαζόμαστε ασφαλώς ενότητα, στήριξη στην πράξη του στρατού, της αεροπορίας και των δυνάμεων ασφαλείας. Στην πράξη, όχι με λόγια. Πρέπει να είμαστε δίπλα στις δυνάμεις αυτές, οι οποίες ενδεχομένως να κληθούν να προστατεύσουν τον εθνικό χώρο. Απεύχομαι σε εθνικό επίπεδο, γιατί καταλαβαίνετε τα εθνικά προβλήματα πάνε μαζί με τα οικονομικά. Να έχουμε εντάσεις και να έχουμε χειρότερες καταστάσεις. Να είμαστε ενωμένοι, ουσιαστικά ενωμένοι, να συνονοούμαστε, να μην πηγαίνουμε ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί στα εθνικά ζητήματα, και νομίζω ότι θα κατορθώσουμε πάρα πολλά. Είμαι υπερήφανος γιατί η πόλη μου έλαβε 3 πανελλήνια βραβεία το 2017 και ζητώ τη βοήθεια όλων σας για να πάμε καλύτερα το 2018. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.